Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να μας αποκαλυφθεί και να μας πει τα πάντα για αυτόν ο καλεσμένος μας. Πάντα. Είσαι ο και λέγεσαι. Είμαι ο Πάνος Τσαλιγόπουλος. Ωραία. Είμαι συνάδελφος εδώ στο M-World Web Radio κάθε Δευτέρα 6 με 8 στο μικρό ψάρι. Πολύ όμορφα. Αλλά ήρθα να μιλήσω για κάποιες παραστάσεις. Θα με συγχωρέσεις που θα σε διακόψω. Τον Πάνο, εγώ τον γνώρισα μέσα από τις εκπομπές ουσιαστικά. Όταν ξεκινήσαμε με το M-World Radio, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο δουλειό στο σπίτι ή όταν κάνω κάτι άλλο, βάζω ραδιόφωνο και ακούω διάφορες εκπομπές στην αδέρφη και αυτά. Είχα βάλει λοιπόν κάποιες εκπομπές του μικρού ψαριού και ειλικρινά το είχα καταδιασκεδάσει και έτσι είχα επικοινωνήσει κιόλας μαζί του. Να αναφέρουμε ότι και το αντίστοιχο δίδυμο είναι και ο Άγγελος, το επόμενο δεν το θυμάμαι. Άγγελος Θεοφύλου. Ο οποίος έχει και αυτός το απίστευτο γέλιο. Ο συνδυασμός είναι ο συνδυασμός, είσαστε και οι δύο εκπληκτικοί. Ναι. Ο Άγγελος είναι πιο προορμητικός, εσύ λίγο κρατάς λίγο και τα... Προσπαθώ. Όταν με αφήνει να μιλήσω. Όχι, εντάξει, τον στεγνά, μα τον δίνω και στην ώρα της εκπομπής. Ναι, αυτό δεν έχει πρόβλημα. Πρέπει να ακούσεις εκπομπές για να καταλάβει λίγο τι παίζει. Πες μας πάνω. Για την εκπομπή. Θα μας πεις για την εκπομπή. Θέλω να μας πεις για τα project που τρέχουν τώρα. Για τα project που τρέχουν τώρα, που εμφανίζεσαι, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Λοιπόν, το λέω και εγώ το λοιπόν συνέχεια εντωμεταξύ. Το έχω προσέξει. Το αφεντικό μας, δηλαδή. Δεν γίνεται να μην το πεις. Τις Παρασκευές εμφανίζομαι στο χώρο τέχνης ασωμάτων με μία μαύρη κωμωδία. Λέγεται Μάντεψε. Και την έχει γράψει ο Στρατής ο Μπέης. Την έχει σκηνοθετήσει ο Χρήστος ο Πανόρας. Και είμαστε μια ομάδα 7 ατόμων, περνάμε πάρα πολύ καλά. Και ευτυχώς. Στα παρασκήνια και τα λοιπά, το ξέρουμε και αυτό. Στον κόσμο. Όχι, ευτυχώς περνάει καλά και ο κόσμος. Διότι αν περνάγαμε μόνο εμείς καλά, θα ήταν λίγο ατυχές αν συμβάν. Η υπόθεση με τι έχει να κάνει, χωρίς να σποιλάρεις. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Ναι, είναι 7 ένικοι, μάλλον 6 ένικοι μια πολυκατοικία, στην οποία βρίσκουν ένα πτώμα στην είσοδο. Και μέσα στο πανικό, ο διαχειριστής με μία φίλη του το ανεβάζουν στο διαμέρισμά του μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Και είναι η μέρα που έρχονται όλοι να πληρώσουν τα κοινόχρηστα. Και γίνεται ο κακός χαμός. Ξεκινάνε τα ευτράπελα. Χαμός. Πολύ αστείες ατάκες, ρυθμός γρήγορος. Ένα χιούμορ κάποιες φορές ρεαλιστικό, κάποιες φορές πολύ, πολύ γέλιο πέφτει σε αυτή την παράσταση. Πολύ χαρούμενος που συμμετέχω. Εγώ να πάμε να τη δούμε. Θα πάμε. Προτείνω ανεπιφύλακτα πλέον. Ενώ ξεκίνησα και λέω, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς και τα λοιπά. Με το που αρχίσαμε να παίζουμε και είδαμε την ανταπόκριση του κόσμου και πόσο διασκεδάσαμε κι εμείς, λέει, εντάξει, εδώ είμαστε. Αυτό για τη μία παράσταση. Αυτό για σήμερα. Ναι, χώρο τέχνης ασωμάτων, Παρασκευές, 9 και 4. Πάλι στο χώρο τέχνης ασωμάτων, αύριο τα Σάββατα έχω μια παιδική παράσταση. Ναι, αυτό και αυτό είναι πολύ ωραίο. Η μαγεία της σκέψης λέγεται, την έχει σκηνοθετήσει και αυτήν ο Χρήστος ο Πανόρας. Και είναι γραμμένη από την Εύη Ψάλτη που είναι ψυχολόγος. Έχει πάρει ένα παραμύθι του Άξελ Ντούβε που είναι ένας Αυστριακός. Και αυτός ψυχολόγος της συστημικής ψυχολογίας και μιλάει για ένα ποντικάκι το οποίο πάει να μάθει μαζί σε ένα δάσκαλο να μάθει και βλέπουμε το ταξίδι του στον κόσμο της γνώσης και του μαθαίνει ο δάσκαλος πώς να σκέφτεται και ούτω καθεξής. Εκεί κάνω διάφορα έντομα. Εκεί, ξέρει, και στο ρόλο του εντόμου ο Πάνος Τσαλιγόπουλος. Όχι του, έχω τρία έντομα. Ναι. Έχω μύγα, αράχνη, τερμίτη και κάνω και σαλιγκάρι δηλαδή. Και τα Σαββατοκύριακά σου ρε, πότε ξέρεις. Τα Σαββατοκύριακά σου ρε. Συμφέρον. Και ξεκινάμε τις Δευτέρες από 1η Φεβρουαρίου και για 5 παραστάσεις στο Εμπρός. Τη χαμένη γενιά που έχεις έρθει, Γιώργο, και το έχεις δει και εσύ. Είχα έρθει όντως μαζί με κάποια παιδιά από το Athens Vibe. Η παράσταση είναι εκπληκτική. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέτε, Συμμετέχει βέβαια και η φίλη μας η Ιωάννα Ιδαρμή μέσα. Συνεχίζει και η Ιωάννα, σωστά. Εννοείται, μα δεν γίνεται χωρίς την Ιωάννα, είμαστε ίδιοι. Μπορεί να έχει γίνει κάποια αντικατάσταση. Αυτό δεν γνωρίζω, γι' αυτό ρωτάω. Είμαστε τυχεροί και σε αυτό, είμαστε όλη η ομάδα πάλι μαζί. Είναι εκπληκτική την συγκεκριμένη. Κοίταξε να δεις. Είμαι από τους ανθρώπους που του αρέσει γενικότερα και το λίγο ψαγμένο και το λίγο διαφορετικό μαζί σου. Αλλά το πολύ βαρύ γδουπο δεν το μπορώ. Ναι. Δεν το μπορώ, όχι γιατί έχει τελειώσει μια ημέρα κουραστικά, ξέρεις. Θέλω κι εγώ κάτι να ηρεμήσω, να χαλαρώσω κτλ. Οπότε δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου. Για το συγκεκριμένο είχα μια αμφιβολία. Κοίταξε, μπορεί να το δει κανείς ως βαρύγδουπο, γιατί είναι από ένα κλασικό έργο. Είναι από ένα έργο του Φέρντιναντ Μπρούκνερ, την αρρώστια της νιώτης, που διαδραματίζεται στην Αυστρία του Μεσοπολέμου.
Και είναι, είναι βαρύ. Και είναι βαρύ, αλλά, σαν πρώτο υλικό, αλλά μετά αλλά το πήρε η Κλεοπάτρα. Πολύ ευχάριστα, πολύ όμορφα. Ναι, δηλαδή, ναι. Εγώ δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα και το κατευχαριστήθηκα. Ναι, ναι. Οπότε, εγώ είμαι safe proof, ξέρεις. Άμα το είδα εγώ και είμαι ο Ντέξ, να πάτε. Τέλος. Εμείς τον εμπιστευόμαστε. Αυτό. Αυτό εμένα με πιστεύονται. Εγώ δεν τον ξέρω, αλλά από αυτά που λέει θα συμφωνήσω μαζί του. Και στις σειρές με πιστεύονται, πείτε παιδιά. Ισχύει. Ναι, σε αυτό όντως. Ναι. Και από τον background που μέχρι τώρα. Και η Μαρία. Ισχύει και εγώ. Έχουμε, ναι, ανταλλάσσουμε ιδέες και σειρές και μέχρι τέτοια. Πότε θα συνεχιστεί αυτό, για πόσες παραστάσεις είναι επιπλέον η χαμένη γενιά. Η χαμένη γενιά είναι όλες οι Δευτέρες του Φεβρουαρίου, που ήμασταν τυχεροί, είναι πέντε. Ξεκινάει με Δευτέρα και τελειώνει με Δευτέρα, 29 κιόλας. Και τα άλλα δύο, όσο έχουμε κόσμο, θα παίζουμε. Κανονικά ήταν για 10 παραστάσεις, τις οποίες έχουμε συμπληρώσει, αλλά πηγαίνει πολύ καλά, οπότε το συνεχίζουμε. Μακάρι να πάει και για πολύ καιρό. Το εύχομαι κι εγώ. Δεσποινής μου, κάτι να ρωτήσετε τον... Εγώ δεν ήθελα να το ρωτήσω λίγο για το σταθμό γενικό. Βεβαίως. Δεν θέλω να ρωτήσω για τις παραστάσεις άλλο. Γιατί τα ελεύθερα. Είπαμε. Να πω ότι άμα θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα να κερδίσετε μια διπλή δωρεάν για σήμερα για το Μάντευσε. Ού, για να δούμε. Α, βλέπω έχουν αρχίσει να μπαίνουν και στο chat. Χαμό στο chat, σε εμά δεν πατάει κουτσικουρούνα. Μπαίνω γόρες πάνω, το γυρνάω από τη δουλειά, μην το θέτεις έτσι. Ασχέτως που εσείς δεν το βλέπετε. Ναι, η αλήθεια είναι ξεσπιδί, δεν μπαίνει. Έχω στείλει μήνυμα στις 6.30 και παίρνω απάντηση 7 και 10. 7 και 4. Ναι, είναι ένα μελανό σημείο το chat στην εκπομπή. Σαν δεν τρέπεστε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε όλη την ώρα έτσι. Μιλάμε, απαντάμε γιατί. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Εμείς τώρα κουτσομπολιό. Έτσι. Α, καλά, κουτσομπολιό. Ναι. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, γενικώς εδώ πέρα που είσαι στο σταθμό, τι είναι εμπειρία σου. Βλέπω καταρχάς ότι κινείσαι στο χώρο. Του pop. Λες και μπαίνεις σπίτι. Καλά, ναι, είναι 2 χρόνια και πλέον. Μπήκαμε μέσα, μας περίμενε ο Πάνος, τα είχε ετοιμάσει όλα, ξέρω εγώ, τίποτα, ξελάτε. Είχαμε και μια υποψία ότι θα αργήσουμε και είχαμε ενημερώσει λίγο, αλλά εντάξει, ήρθαμε στην ώρα μας, δεν υπήρχε θέμα. Υπήρχε, και γιατί υποδέχθηκε... είχα ετοιμάσει τον μονόλογο, ναι, θα ξεκινούσα να εκπομπή. Μας είχε υποδεχθεί ο Πάνος, είχε ήδη βάλει κάποια τραγούδια να είναι σε λίστα αναμονής. Είχε κάνει φοβερή προετοιμασία για καλεσμένος, ντροπή μας. Εντάξει, ρε παιδί μου, του σταθμού κι εγώ μετά. Γιούφτη. Όχι, εντάξει. Για πες μου λίγο δηλαδή, πώς ξεκίνησε η εκπομπή σας. Κοίταξε να δεις, μας κάλεσε η Μαρία βασικά, είχαμε έρθει για συνέντευξη από μια παράσταση που παίζαμε τότε, το Bedtime Stories, και είχαμε έρθει ο Θείας ο Σόλος περίπου, και μας πρότεινε να κάνουμε εκπομπή, είπαμε γιατί όχι, ξεκινήσαμε 4-5, μείναμε 2, αλλά αυτοί οι 2 που μείναμε τελικά στεριώσαμε. Και είναι μια εκπομπή που κάνει έτσι ένα μικρό ταξιδάκι κάθε Δευτέρα στα πιο δημοφιλή στον κόσμο και στην Ελλάδα, σε μουσική, κινηματογράφο, βιβλίο, τηλεόραση και θέατρο. Και έχουμε και πολύ κουτσομπολιό και λίγες έρευνες. Δεν είναι μόνο η θεματολογία που κάνει την εκπομπή ωραία. Μπες και ακούσε την. Είναι και το πώς μιλάνε μεταξύ τους και το τι χημεία υπάρχει και το τι γέλιο ρίχνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Δυστυχώς δεν έχω προλάβει. Έπρεπε να μας φέρεις και τον. Καλά, τον Άγγελο δεν τον έχω γνωρίσει καν. Πρέπει να τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Όχι να φέρω και τον Άγγελο, είπαμε να κάνω εγώ συνέντευξη τώρα. Τελείως. Τώρα, θα τον φέρει σαν συμπαραγωγό. Θα έρθετε σαν εκπομπή μικρό ψάρι, α πούμε. Την επόμενη φορά. Προσωπικό. Έτσι. Τώρα που τα είπα, εντωμεταξύ διάλεξα και εγώ την ημέρα που έχει κλείσει ο λαιμός μου. Έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Άστα. Θα τα καταφέρει όμως μια χαρά. Θέλω να μου πεις από τις 3 παραστάσεις, ποια ξεχωρίζεις λίγο περισσότερο στην καρδιά σου. Λίγο. Αυτό το τσακ το παραπάνω. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι κάθε μία έχει και κάτι. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ η χαμένη γενιά. Γιατί πρώτα απ' όλα ήταν, βρήκα σχεδόν αμέσως το ρόλο, ήταν πολύ κοντά σε μένα, παρόλο που καθηκάκι. Εντάξει, αλλά βρήκα κάποια κοινά σημεία. Και μου άρεσε πολύ και η δουλειά ήταν, ξέρεις, μια δουλειά αρκετά πρωτοποριακή, να την πω. Εντάξει, δεν θέλω να το πω με την έννοια του να τρομάξω τον κόσμο, δεν είναι τόσο πρωτοποριακή, αλλά για τα δικά μου τα μέτρα, ρε παιδί μου, ήταν έτσι κάτι πολύ ωραίο και το δουλέψαμε και με πολύ αγάπη. Στο Μάντεψε είναι τόσο πολύ, δηλαδή περνάω τόσο καλά την ώρα της παράστασης, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να συγκρατηθώ να μην βάλω, ξέρω εγώ, τα γέλια την ώρα που παίζουμε, ας πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ και η ανταπόκριση του κοινού. Και στο παιδικό είναι μια παράσταση που δεν έχω καθόλου άγχος, και επίσης μια παράσταση στην οποία βλέπω ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται, που δεν το, ούτε αυτό το περίμενε. Είναι δύσκολο κοινό τα παιδιά? Δεν ξέρω, γιατί μόνο μία παιδική παράσταση έχω παίξει. Πόσο έχεις δει μέχρι τώρα στις παραστάσεις? Όχι, είναι το αγαπημένο μου κοινό, μπορώ να σου πω. Γιατί είναι πολύ εκδηλωτικά. Και άμα τους αρέσει κάτι, τους αρέσει τελείως. Δηλαδή θα στο πούνε και ευτυχώς τους αρέσει. Γιατί φαντάζομαι ότι αν μας πετάγανε μανταρίνια δεν θα μ' άρεσε. Ή γενικότερα ότι έβρισκαν γύρω τους. Ναι, φαντάζεσαι.
Επειδή και εγώ ασχολούμαι με παιδάκια, είναι, να ξέρεις, είναι αυτό πραγματικά. Αυτό που νιώθουν, αυτό λένε. Δεν μπορούν να έχουν σύνθετη σκέψη, ξέρω εγώ, από πίσω για να πούνε ότι α, μην να πω κάτι. Ξέρω, να ναι, μην. Πολλές φορές λέμε εμείς, ρε παιδί μου, αλλά και ακόμα και όταν συμμετέχουν και σου πετάνε ατάκες, ξέρω εγώ, έχω μια ατάκα που λέω στην πρωταγωνίστρια που την αγαπάνε όλα τα παιδιά. Ότι αν δεν ξέρεις αν πεις τι ώρα είναι, μικρή ανόητη, άιντε στο καλό σου. Και εκεί που το λέω, ξαφνικά ακούγεται από κάτω, εσύ είσαι ο ανόητος. Okay. Και συνέχεια τέτοια, δηλαδή έχουν πολύ φλακά. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι ακούω εγώ καθημερινά με τα παιδάκια. Δεν υπάρχει. Εσύ είναι... είσαι σε παράσταση παιδική με. Είμαι φορητιακό όμως, σπουδάζω φορητιακό όμως και είναι λίγο η κατάσταση, άσε. Δεν σε ζηλεύω πάντως, δεν ξέρω, με τα παιδάκια. Ούτε εγώ με ζηλεύω. Δεν τρελαίνουμε. Όχι, έχουμε μια κοπέλα στην παράσταση που τα λατρεύει. Ασχολείται και με τα παιδιά έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι το αγαπημένο της κομμάτι, θα ασχοληθεί με τα παιδιά. Εγώ ευτυχώς είμαι πιο μακριά. Να πούμε ότι ταυτίζεται με το έντομο γενικώς, γι' αυτό του αρέσει πολύ η παράσταση. Okay. Γιατί το βλέπω. Λέει, αλλά στο παιδικό. Εγώ θα σας διακόψω κάπου εδώ. Να βάλουμε και λίγο μουσική. Μη σηκωθεί και φύγει ο κόσμος.